20 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του διαγνωστικού μας κέντρου. 2 δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στην υγεία, γεμάτες προκλήσεις, πρόοδο και επιτυχίες. Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας μας επέβαλε να προσαρμοστούμε και να επενδύσουμε σε νέα εργαλεία, τεχνολογίες και τεχνικές, ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τους ασθενείς μας. Παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να διατηρήσουμε το διαγνωστικό μας κέντρο στην αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Ωστόσο, αυτό που μας κάνει πραγματικά περήφανους δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά είναι οι σχέσεις που έχουμε χτίσει με τους ασθενείς μας. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και η αγάπη όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί την απόδειξη ότι το έργο μας έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές τους. Για εμάς, κάθε διάγνωση, κάθε θεραπεία, κάθε συμβουλή είναι μια πράξη ευθύνης. Σήμερα γιορτάζουμε όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Οραματιζόμαστε ένα διαγνωστικό κέντρο που συνεχώς θα εξελίσσεται, θα ακολουθεί τις καινοτομίες της ιατρικής και θα συνεχίσει να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες υγείας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Υποσχόμαστε να παραμείνουμε πιστοί στις αξίες μας, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας με σεβασμό, φροντίδα και αφοσίωση. Κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιπποκράτη, κύριο Ελευθέριο Ιωαννίδη. Παρουσίαση του Ιπποκράτη Κοζάνης. Παρουσία σας σήμερα είναι ιδιαίτερα τιμητική και ιδιαίτερα σημαντική και εκφράζει την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί τόσα χρόνια με ασθενείς, πελάτες, γιατρούς, συνεργάτες, αλλά θα έλεγα και κάτι άλλο, και με την ίδια την τοπική κοινότητα. Ο Ιπποκράτης έχει καταγραφεί ως συνώνυμο της ποιότητας, της αξιοπιστίας, επιδιώκοντας να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, αλλά θα έλεγα και με το ίδιο μας το προσωπικό. Βασική αξία του Ιπποκράτη είναι ότι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μια επιχείρηση. Αλλά δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είμαστε μέλος μιας κοινότητας και καλούμαστε όλοι μαζί να υπηρετήσουμε το κοινό καλό. Γιατί η προσπάθεια για το κοινό καλό είναι κάτι που θα μας πάει όλους μαζί μπροστά και θα διαμορφώσει συνθήκες ευημερίας. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι κινούμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς αστάθειας, μεταβαλλόμενο συνεχώς και αρκετά ανταγωνιστικό. Αποτελεί όμως σκληρή πραγματικότητα ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον όποιος οργανισμός δεν μεταβάλλεται, δεν προσαρμόζεται. Αγαπητοί γιατροί, αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, ισχύει για πάσης φύσεως οργανισμό και για τον μη ανθρώπινο. Και γι' αυτό λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και οι μέτοχοι έχουμε αποφασίσει από κοινού, σε συνέχεια μιας μακράς πορείας εξέλιξης, να προχωρήσουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά, σε προσαρμογές, αλλαγές, επενδύσεις με εξωστρέφεια και δυναμική. Μια γεύση από αυτές τις αλλαγές την βλέπετε σήμερα στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο μας. Η αλλαγή δεν έγινε απλά και μόνο γιατί έπρεπε να γίνει μετά από 20 χρόνια. Η διαγνωστική ιατρικής είναι τεράστια. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σωστή και κατάλληλη θεραπεία, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση σε πολλά νοσήματα. Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου διαγνωστικού κέντρου όπως το Ιπποκράτη, με τις νέες τεχνολογίες και το έμπειρο προσωπικό του, προσφέρει σε εμάς τους γιατρούς ένα τεράστιο εφόδιο, ένα τεράστιο εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς μια καλύτερη και μια πιο ολοκληρωμένη φροντίδα. Ταυτόχρονα, με το μεγάλο φάσμα εξετάσεων που πραγματοποιούνται εδώ πέρα, συμβάλλει στην παραμονή των πολιτών στην περιοχή μας, χωρίς αυτοί να αναγκάζονται να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε μεγάλα αστικά κέντρα και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο στηρίζει και το ιατρικό προσωπικό της πόλης μας. Τέλος, απασχολώντας περίπου 30 εργαζόμενους, τόσο σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε τεχνικούς και στο διοικητικό προσωπικό, βοηθάει έμπρακτα στην καταπολέμηση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και είναι αυτό της ανεργίας. Κλείνοντας, χωρίς να θέλω να φάω πολύ από τον χρόνο σας, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι όλοι εμείς οι γιατροί και επαγγελματίες υγείας και να συνεργαζόμαστε, αλλά και να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τον Ιπποκράτη. Η υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό και μόνο μέσα από τη συνεργασία και τη συνεχή εξέλιξη μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.